πανέμορφα κορίτσια που θα λάβουν μέρος σε παγκόσμιο διαγωνισμό ομορφιάς εκπροσωπώντας τη χώρα μας βρέθηκαν στη Ζάκυνθο. Το ρεπορτάζ είναι της Βιβής Κωνσταντινίδου. Μια ακόμη ευκαιρία για παγκόσμια προβολή της Ζακύνθου ως κορυφαίο ταξιδιωτικό προορισμό υψηλών απαιτήσεων αποτελεί η παρουσία στο νησί των υποψηφίων για το διαγωνισμό ομορφιάς Grande Secreto Ελλάς 2015. Οι πανέμορφες υποψήφιες και μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής βρέθηκαν στη Ζάκυνθο μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Παύλου Κολοκοτσά, επισκέφθηκαν το γραφείο του και συζήτησαν μαζί του για τις ομορφιές του νησιού αλλά και τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλειών για την προβολή του και την προβολή της Ελλάδας. Καταρχήν να πούμε ότι είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που ο Δήμαρχος Ζακύνθου μας έκανε πρόσκληση να είμαστε εδώ και να προβάλλουμε τη Ζάκυνθο μέσα από τα κορίτσια του διαγωνισμού μας. Να πω σε όλο τον κόσμο ότι ο διαγωνισμός είναι τα Star και Mr. GS Ελλάς. Είναι ο μεγαλύτερος μεικτός διαγωνισμός ομορφιάς που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα και ανήκει επίσημα στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ομορφιάς. Θεωρήσαμε ότι η Ζάκυνθος, επειδή είναι ένα από τα ωραιότερα νησιά που έχει η Ελλάδα και νομίζω ότι ήταν το επικρατέστερο σημείο για να τελειώσουμε την εκστρατεία μας, δηλαδή ο διαγωνισμός έγινε 23 Ιουλίου και λόγω της οικονομικής κρίσης και τα λοιπά μας τράβηξε λίγο παρακάτω, γι' αυτό και ήρθαμε αργά, αλλά ευελπιστούμε ότι από του χρόνου θα είμαστε πιο νωρίς στη Ζάκυνθο, να δείξουμε και τα υπόλοιπα αξιοθέατα. Βέβαια δείξαμε αρκετά, θέλω να πιστεύω, και ευελπιστούμε σε μια καλή συνεργασία από εδώ και πέρα με τον Δήμαρχο, τον κύριο Παύλο Κολοκοτσά. Είμαι η Ευαγγελία Παπαδάκη, δημοσιογράφος, είμαι στον Αθηναίο 84 στις ειδήσεις. Έχω έρθει εδώ με τον κύριο Κούβαρη, τον Γιώργο, ο οποίος είναι υπεύθυνος του Media Group Secreto και διοργάνωσε τα καλλιστεία Star Mr. and Miss GS 2015. Είμαι μέλος στην Κρητική Επιτροπή. Περάσαμε υπέροχα. Να πούμε να ευχαριστώ στον Δήμαρχό μας, τον κύριο Κολοκοτσά, και να συνεχίσει το υπέροχο έργο του. Τα κορίτσια που επισκέφθηκαν τη Ζάκυνθο θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο διαγωνισμό Miss Ηφίλιος Τουρισμός και Miss Παγκόσμιος Τουρισμός GS Ελλάς 2015. Ο διαγωνισμός υπάρχει εδώ και 6 χρόνια. Πλέον είναι ο μεγαλύτερος μεικτός. Προβάλλεται μέσα από τον έντυπο τύπου από όλες τις μεγάλες εφημερίδες. Ξεκίνησε το 2010, συνεχίζεται επί 6 συναπτά έτη, δηλαδή τώρα πάμε στο 2016. Και λόγω της μεγάλης αξιοπιστίας και της σοβαρότητας της δουλειάς της οποίας κάνουμε, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ομορφιάς φέτος μας έδωσε τα δικαιώματα για 6 παγκόσμιους τίτλους. Η επιλογή της Ζακύνθου δεν είναι τυχαία, αφού υπάρχει σκέψη ο επόμενος διαγωνισμός να πραγματοποιηθεί στον Μέχρι τότε τα κορίτσια επισκέπτονται και φωτογραφίζονται στα πιο όμορφα σημεία του, γνωρίζουν τις παραλίες και τις φυσικές ομορφιές του και ζουν τη φημισμένη του νυχτερινή ζωή. Σε κάθε περίπτωση η πρόκληση για τη Ζάκυνθο είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη μας χαρά με αυτόν τον τρόπο που θα προβάλλουμε παγκοσμίως το νησί μας. Και βεβαίως αυτό το θέμα θα το αγκαλιάσουν όλοι οι φορείς του τουρισμού. Και βεβαίως έκανα την πρόταση, δυνατόν του χρόνου να γίνουν τα καλλιστεία εδώ στη Ζάκυνθο. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι κάποιες νότες που μας γεμίζουν υπερηφάνεια και χαρά ως Ζακυνθινούς. Και χάρηκα που πραγματικά ήμουν ευχαριστημένη και από τη φιλοξενία και από τα μέρη τα οποία επισκέφτηκαν. Στόχος μας είναι και εμείς σαν Δήμος να βελτιώσουμε τις υποδομές μας, τους ενημέρωση για όλα τα θέματα τα οποία μας απασχολούν και για τα οποία έχουμε ανάγκη στη Ζάκυνθο, ούτως ώστε οι επισκέπτες μας να φεύγουν κατενθουσιασμένοι. Ο διαγωνισμός ομορφιάς GS Ελλάς 2015 πραγματοποιείται επί 6 συνεχόμενα χρόνια και θα επιστρέψει στη Ζάκυνθο το Σεπτέμβριο με όλες τις εστεμένες διαγωνιζόμενες.